στέκεται δίπλα σε ευάλωτους ανθρώπους της Θεσσαλονίκης και συνδράμει με ένα πιάτο ζεστό φαγητό, μια καλή κουβέντα και τη φωτεινή παρουσία της, όταν άλλοι περνούν από δίπλα τους και τους αποστρέφουν το βλέμμα. Έτσι είμαστε όμως οι άνθρωποι. Ξεχνάμε πολλές φορές τις εντολές του δημιουργού μας. Πρέπει να αγαπάμε τον διπλανό, να τον βοηθάμε, να μην τον θυμόμαστε μόνο στις γιορτές. Η άστεγοι είναι εκεί πάντα. Δεν γνωρίζουν από καραντίνες γιατί πολύ απλά δεν έχουν σπίτι. Η εθελοντική διακονία στέγων ιδρύθηκε το 2015, όταν ε, κάποια στιγμή είχα δει μία εικόνα έξω από το παράθυρο του σαλονιού, έναν άντρα γύρω στα 40-45 να ανοίγει τον κάδο και να τρώει μέσα από τα σκουπίδια. Είχα στεναχωρεθεί πάρα πολύ και με είχε ελέξει και η συνείδησή μου. Ένιωθα πως έφταιγα κι εγώ. Έτσι, πολύ γρήγορα σκέφτηκα και την ίδια ακριβώς μέρα, άνοιξα τα ντουλάπια της κουζίνας, κατέβασα ό,τι είχα και έκανα ένα φαγητό. Τηλεφώνησα δύο φίλες και βγήκαμε να δώσουμε σε κάποιον που πεινάει. Έκτοτε και μετά 65 θελοντές και 70 άστεγοι σε ένα σημείο αναφοράς σε ένα ραντεβού στην Αψίδα Γαλερίου για 8η συνεχή χρονιά. Τα γεύματα των αστέγων είναι κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή, 8 η ώρα. Μοιράζουμε delivery σε σημεία αναφορά σε τρία στην πόλη μέσα στην Αψίδα Γαλερίου, Εκεί μας περιμένουν γύρω στους 54 άστεγους στη συγκεκριμένη ώρα. Μετά δεύτερη στάση είναι ο Λευκός Πύργος και εκεί οι 10 άστεγοι είναι οι φίλοι μας. Το τρίτο στάδιο είναι πίσω από τη χάθι η Τσιμισκή και καταλήγουμε στην Πολυτεχνείου. Είναι ένα σημείο αναφοράς που δεν το ξεχνάνε, είναι το ραντεβού που ό,τι καιρό και να κάνει, ό,τι και να συμβεί θα πάμε. Ε, και αν δεν μπορέσω εγώ, το γεύμα θα γίνει κανονικά, θα το μοιράσουν οι εθελοντές. Γιατί περιμένουνε για να φάνε πιο πολύ και για να μας δούνε. Ξέρετε, οι άστεγοι δεν έχουν τόσο ανάγκη το φαγητό, είτε ένα χυμό, είτε ένα γάλα που θα τους δώσουμε. Έχουν περισσότερη ανάγκη τη, τη, τη τριβή, την επαφή, το καλημέρα, το καληνύχτα, το τι κάνεις. Ξέρετε, μαζί με αυτούς έχουμε νιώθει τόσα πολλά συναισθήματα και τόσα πολλά έτσι, άλλα συναισθήματα, που ούτε καν ξέραμε πως υπάρχουν η αγάπη αυτή, η αδιαπραγμάτευτη... Ε, δεν γνωρίζαμε καν πως υπάρχει και δεν το μιλάω μόνο για προσωπικά, το μιλάω και για τους εθελοντές που έχουν βιώσει και αυτοί μαζί με εμένα εμπειρίες μοναδικές μαζί τους. Ε, θα σας πω μια εμπειρία δηλαδή που ήταν, ε, έβρεχε πάρα πολύ, πάρα πάρα πολύ στην, ε, και είχαμε φτάσει στην καμάρα για να δώσουμε το φαγητό στους άστεγους. Όλοι οι άστεγοι ήταν πάνω στην Παναγία δεξιά στο σκέπαστο και όταν βγήκαμε και κάναμε αλυσίδα για να δώσουμε το φαγητό, κάποια στιγμή που μπήκα στη σειρά, είδα τον, ε, άκουσα μία φωνή από εδώ, από τα αριστερά μου και γύρισα και είδα τον Κωνσταντίνο να κρατάει μία σπασμένη ομπρέλα για να μην βρέχομαι. Ε, τι να σας πω, δηλαδή τέτοια αγάπη δεν είναι, δεν υπάρχει. πολλές φορές και στο δρόμο ακόμα που δεν μοιράζω το γεύμα, με βλέπουν άλλες ώρες, η χαρά, η, εκείνο το καλημέρα, Κυριακή τι κάνεις, θα έρθεις στο ραντεβού, είναι μοναδικό δηλαδή, χαίρομαι που του συναντώ, χαίρομαι που με δέχονται, που με κάνουν τη τιμή και τρώνε το φαγητό μας, που μας κάνουν παρέα, που μας αφήνουν και τους κόβουμε και τα μαλλιά, τους ξυρίζουμε, που μέσα σε όλα αυτά έχουμε μία άλλη σχέση πολύ αγαπητική και επίσης τους κάνουμε τούρτα στα γενέθλιά τους, υπάρχει λίστα που ο καθένας γνωρίζουμε πότε έχει γενέθλια. Είναι ένα αντάμωμα, είναι σαν να είμαστε στην πενταήμερη εκδρομή όταν πάμε με τους συμμαθητές μας. Ξέρουμε τα ονόματά τους, ξέρουν αυτοί τα δικά μας τα ονόματα, ε, ξέρουμε τι νούμερο ακόμα και εσόρουχα φοράνε, τι νούμερο παπούτσια. Μαζί με το γεύμα τους κάνουμε δέματα αγάπης που έχουν μέσα τα ρούχα, τα πουλόβερ, έχουν παπούτσια, έχουν σκούφο. Μα πάνω απ' έχουν αγάπη, αγάπη πολύ. Με όπλο την καλή θέληση, την πίστη αλλά και την ανθρωπιά, η Κυριακή Φράγκου και οι συνεργάτε τη έχουν στήσει σιγά σιγά μια εθελοντική πρωτοβουλία στελεχωμένη στα πρώτα βήματα από μερικέ φίλε που θέλησαν να συνδράμουν φτάνοντα σήμερα να αποτελείται από δεκάδε εθελοντές. Αισθάνομαι οι φίλοι τους, αισθάνομαι πως είμαι ίσως και μαμά γιατί ξέρετε εκεί έξω υπάρχουν και πολλά παιδιά που είναι τοξικομανείς, που είναι στο δρόμο και ξέρεις όταν με συναντάνε και τους χαϊδεύω το κεφάλι και τους μιλάω και τους λέω και τους μαλώνω κιόλα καμιά φορά και με ακούνε και με λένε μανούλα, ναι αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα γιατί δίνω εκείνη την ώρα... Δίνω αυτό δηλαδή που όπως η μάνα περιμένει το παιδί από το σχολείο, έτσι περιμένω και εγώ να τα δω και να τα μετρήσω. Είναι όλα εκεί. Είναι και αυτό μια ανησυχία. Γιατί καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο όλο αυτό να το διαχειριστούν και έξω μόνα τους. Η πανδημία κορονοϊός, μένουμε σπίτι, ήταν δράμα. Δράμα ήταν για αυτούς που δεν μένουμε σπίτι, γιατί όλοι δεν έχουν σπίτι, έτσι απλά. Η εθελοντική διακονία στέγων ήταν σε όλη την πανδημία και στα σκληρά lockdown. Δεν σταμάτησε ούτε μία μέρα. Ήμασταν στο δρόμο μοιράζοντας μάσκες, μοιράζοντας αντισηπτικά, φαγητό, ρούχα, γιατί χρειαζόντουσαν να αλλάζουν πιο συχνά για τα μικρόβια. Μα πάνω απ' όλα ήμασταν εκεί σαν άνθρωποι να καθίσουμε μαζί τους, να δούμε αν είναι όλοι καλά. Είχαμε και κάποιες απώλειες αυτό και να και η μεγαλύτερη ανησυχία από αυτού ήταν εμεί να είμαστε καλά. Κάθε φορά που πηγαίναμε, η δική του ανησυχία ήταν αν είμαστε εμεί καλά και αν όλα είναι καλά. Είχαν πάρα πολλέ ερωτήσει, πάρα πολλέ αφιβολίε, πάρα πολλού φόβου, τι θα γίνει μετά. Αλλά γιατί ο κόσμο σταμάτησε να βγαίνει έξω, γιατί δεν έχουν πια κέρματα από τον κόσμο. Είχαν πάρα πολλούς φόβους, αλλά σιγά σιγά με τη δική μας παρουσία έστω τους κάναμε έτσι λίγο πιο, πιο όμορφα να νιώθουν εκείνη τη στιγμή που ήμασταν κοντά τους. Μεγάλωσα σε μια πολύ οικογένεια, είμαι το πέμπτο παιδί της οικογένειας. Πάντα έμαθα να μοιράζομαι, έμαθα να δίνω, να κάνω υπομονή μέχρι να αγοράσω η πέμπτη παπούτσια από όλα τα κορίτσια. Με έχει φυτέψει ο πατέρα μου την αγάπη από πολύ μικρή ηλικία. Να φανταστείτε και όταν έβγαινα βόλτα από μικρή, έβαζα κέρματα μπροστά στο τσεπάκι τη τσάντα. Μήπω βρω κάποιον που θα θέλει κάτι να του δώσω. Αυτά είναι βιώματα, έτσι, αυτά έτσι μεγάλωσα εγώ, έτσι μεγάλωσαν τα δικά μου τα παιδιά, τα έχω δώσει αυτά τα μαθήματα ζωής. Άλλωστε τα δικά μου τα παιδιά είναι πολύ τυχερά γιατί τα βιώνουν κιόλας, είναι θελοντές μας, αν την πρώτη στιγμή, άλλωστε το δικό τους το παιδικό δωμάτιο. Το είχα κάνει και έβαζα τα τσουβάλια, τα φασόλια, τα ρεβίθια, τα, τα, πράγματα για να μαγειρεύω για τους άστεγους, γιατί το φαγητό γίνεται ακόμα εδώ στην κουζίνα της μικρής της καρδιάς μας και κατά καιρού γίνεται και στον Άγιο Στυλιανό, το Δημαρχείο, στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Άγιο Στυλιανός, με την άδεια του Δημάρχου κυρίου Κωνσταντίνου Ζέρβα που είναι δίπλα μας, η αλήθεια και μας βοηθάει αρκετά. Η αλληλεγγύη, ξέρετε, όλο αυτό έφερε μία πάρα πολύ όμορφη συνεργασία, γιατί η εθελοντική διακονία αστέγων δεν είναι μόνο τα γεύματα των αστέγων. Έχουμε καταφέρει με μεγάλες χορηγίες που παίρνουμε από την κεντρική λαχαναγορά, από χορηγούς που είναι για όγδοη χρονιά, συνέχεια μαζί μας. Ας πούμε η Φένια Σταματίου, ο Ηρακλής Τσακύρης, η Αφή Μπούρπουλα, ο Ιωάννης Σολάτσιος, η Αφροδίτη. Είναι ανθρώποι που όταν θα πάμε θα μας πούν τι ανάγκες έχουμε. Δεν θα μας δώσουν μόνο ό,τι θέλουν. Είναι τρομερό αυτό, γιατί αυτή η αγάπη είναι ένα λησβερίσι, η, η, η χθιός Καλανέας Μιχανιώνας, που παίρνουμε τόνους ψάρια. Δηλαδή, τι να σας πω, έχει τύχει σε μία μέρα να πάρουμε δύο τόνους, 460 κιλά ψάρια, να τα μοιράσουμε. Έχουμε συνεργασία, βοηθάμε 12 Μητροπόλεις, με χορηγίες που έρχονται καθημερινά στα χέρια μας. Βοηθάμε 5 ορφανοτροφεία, 5 γυροκομεία, το ογκολογικό το Ιπποκράτιο τη, της Θεσσαλονίκη η Αραποστολή στην κεντρική Τανζανία, στην Αρούσα. Όλα αυτά τα χρόνια είμαστε μαζί με τον δεσπότη, τον αξιόλογο, τον Αρούσα, κύριο Αγαθώνικο, φτιάχνοντας εκεί κάτι που για μας μπορεί εδώ να είναι επιπόλαιο και δεδομένο το νερό, εκεί όμως είναι βίωμα, είναι ζωή, είναι η ανάγκη, είναι βιωτική ανάγκη ε, φτιάχνοντας εκεί ένα πηγάδι ή μία γεώτρηση, χαρίζοντας από το πρώτο μου βιβλίο, το «Ρεξινάχης για Θεό» της ελληνοεκδοτικής, το μισό κέρδος στα παιδιά εκεί της Αφρικής του Αγαθόνικου και το μισό κέρδος ε, στα γεύματα των αστέγων. Και έκτοτε μετά το δεύτερο βιβλίο από την ελληνοεκδοτική πάλι, το «Νερό-νερό» που είναι αφιερωμένο όλο το κέρδος στην Αρούσα, στα παιδιά της Αφρικής, για να γίνει μία γεώτρηση, για να έχουν και αυτοί λίγο καθαρό νερό. Τα καινούργια βιβλία που έρχονται είναι το 10 συν 1, είναι 10 ιστορίες αστέγων, που μου τις έχουν δώσει στο χαρτί, με την άδεια τους, με την αγάπη τους. Τις έχω μετατρέψει με σύγχρονη λογοτεχνία και με καινή διαθήκη και η κάθε ιστορία είναι μία παραβολή. Οι δέκα ιστορίε είναι οι δικέ του και η μία είναι η δική μα. Η δική μα ιστορία που από το τίποτα, γιατί εγώ να ξέρετε πω οι Κυριακοί και οι εθελοντέ, πέρα το κόπο μα και, 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 το χρόνο μα, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα τα ευλογεί ο Θεό. Εγώ δεν έχω ούτε αυτοκίνητο, ούτε οδηγά, ούτε χρήματα έχω και γίνονται όλα αυτά. Ε, ο Θεό είναι σκαδαλωδό εδώ, δηλαδή ευλογεί με δύο χέρια. Δεν εξηγείται αλλιώ. Είμαστε τόσο υποψιασμένοι με το όλο αυτό που δεν υπάρχει ούτε ίχνος αφιβολίας, ούτε για την υπαρξή του, αλλά ούτε και που κάνω εγώ κάτι, ούτε καμία μπέρτα έχω του Χάρι Πότερ. Ε, το βιβλίο αυτό, το 10 συν 1, θα κυκλοφορήσει σε λίγο, έχει σταλθεί στον εκδοτικό οίκο. Θα μας δώσει την ευχή του, πρόσφατα που πήγαμε στην Αλβανία, ο Αρχιεπίσκοπος, μια ηγετική μορφή, μια κατηγορία από μόνος του θα έλεγα, ο κύριος Αναστάσιος κρατάμε θύμιο και κρατάμε σαν κοιμήλιο τα λόγια του μέσα μας και θα προλογίσει μετά, ο, θα, η εισαγωγή θα είναι από τον Θεοδόσιο τον Δεσπότη, το συνεχιστή του Μακαριστού Νικηφόρου, ένας Άγιος άνθρωπος, ένας ε, άνθρωπος, ένας άστεγος στον εαυτό του που άφησε τα πάντα για τα πάντα. Έχουμε τη χαρά να τον έχουμε Γνωρίσει, να είναι στην καρδιά μας, να είναι ο γέροντάς μας, ο μακαριστός Νικηφόρος, ο αδελφός του, ο πατέρας Νεκτάριος Μικραγιανανίτης από τη Μικρά Αγία Άννα, που και με τη δική του συνδρομή, να φανταστείτε, από εκεί, από το Άγιο Όρος, ένα μικρό Άγιο Όρος στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Τσάι, φλαμούρι και μέλι από το Παπανεκτάρι για τους άστεγους, για τα ταλαιπωράκια όπως λέμε, για αυτούς που δεν μένουμε σπίτι. Όλο το κέρδος από αυτό το βιβλίο θα πάει και ένα γράμμα δικό του του Παπανεκτάρη μέσα στο βιβλίο, αλλά και όλο το κέρδος θα πάει στο Πανεπιστήμιο στην Κινσάσα, που βοηθάμε εκεί πληρώνοντας δίδακτρα και ξεχωριστά σαν εθελοντική διακονία στέγων, κάθε μήνα για έναν φτωχό φοιτητή Αφρικανό. Πρόσφατα η εθελοντική διακονία στέγων με τα λίγα χρήματα που έχει έδωσε πάνω από τα μισά, τα πιο πολλά δηλαδή, για την ανέγερση ε, ενός ναού που ξεκίνησε στην Κινσάσα στο Κοκό, του ναού του αφιερωμένου του καινούριου στην Αγιοκατάταξη, του Αγίου Γερασίμου Ιμνογράφου, ε, έγινε η προσπάθεια, ξεκίνησε για να γίνει ένας ναός αφιερωμένος στο όνομά του, μεγάλος Άγιος, σύγχρονος και όλας, έχουμε την ευχή του και βοήθησε η εθελοντική διακονία με την πρώτη δωρεά, με την πρώτη χορηγία σε χρήματα για την ανέγερση αυτού του ναού. Ε, πραγματικά αναζητήστε, γίνεται έργο, έργο ζωής εκεί στο, στην Κισάσα στο Κοκό. Ο Δεσπότης Θεοδόσιος, ο συνεχιστής, είναι πολύ άξιος, κάνει πάρα πολύ μεγάλο έργο εκεί, είναι στενός μας συνεργάτης και το βιβλίο όλο το κέρδος θα πάει εκεί για το Πανεπιστήμιο το, της θεολογίας και πληροφορικής εκεί οι φοιτητές. Επίσης γράφω και ένα πάρα πολύ όμορφο παραμύθι που λέγεται θέληση, για τη θέληση της ζωής, για τη θέληση του αγώνα της ζωής, πώς μπορεί ένας παιδί, ένα παιδί έφηβο από μικρό αλλά και τώρα 21 χρονών να είναι και μαχητή για τη δική του τη ζωή, αλλά να είναι μαχητή για τη ζωή του αθλητισμού, να είναι ε, τάικ φοντό, να είναι αθλητή του τάικ φοντό, να έχει πάρει παγκόσμια, να έχει ανεβεί στο βάθρο με την ελληνική σημαία. Αλλά επίσης να είναι και μεγαλύτερος έτσι, αθλητής στην αγάπη, όπως Πρόσφατα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκη έχει βραβεύσει αυτά τα παιδιά της εθελοντικής διακονίας αστέγων 5 Δεκεμβρίου στην ημέρα του εθελοντισμού. Τους είπε πρωταθλητές της αγάπης. Ο Παναγιώτης ο Βλαστόπουλος είναι ένας πρωταθλητής όχι μόνο στον αθλητισμό αλλά και στην αγάπη. Γιατί και ο ίδιος και ο Νίκος και ο Θανάσης και ο Φίλιππος και ο Φράγκο και ο Αντώνης είναι αυτά τα παιδιά που έχουν συμμετέχει, έχουν σκεπάσει άστεγους, έχουν ταΐσει άστεγους, έχουν κάνει παρέα. Πρόσφατα μάλιστα να φανταστείτε τα γεύματα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, στρώσαμε μια τεράστια τραπεζαρία από το άλσο στο κέτερικ, δωρεάν τα καθίσματα και τα τραπέζια, ήρθανε και φάγανε οι άστεγοι, 100 άστεγοι, και την Πρωτοχρονιά αλλά και τα Χριστούγεννα στα καθίσματα με τραπεζομάντιλα με τα παιδιά αυτά, σερβιτόρους, και να τους ρωτάνε τι θέλουν. Ήταν ένα μαγικό, έχουμε κάνει κάθε χρόνο όλες τις γιορτές, τρώμε μαζί τους, αλλά αυτά τα Χριστούγεννα και αυτή η πρωτοχρονιά, με αυτό εδώ έτσι το στρώσιμο, σαν της μαμάς, πολλά παιδιά από εκεί μου είπανε, κυρία και εκεί, είναι σαν να πήγαμε πίσω στο σπίτι στη μαμά. Ε, ήρθανε, ρωτούσαν τι θα πιούνε, τι θέλετε κύριε, τους λέγαν, ήταν μοναδική η εμπειρία είχαμε δύο σόμπε μανιτάρια. Το γεύμα μάλιστα ήταν το, της πρωτοχρονιάς από το, από το Άγιο Όρος, από την Ιερή Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου, από το Γέροντα Εφραίμ, που αποφάσισε με πολύ πολύ αγάπη, με συνεργασία με τον πατέρα Τιμόθεο, να κάνει ένα πλούσιο γεύμα για αυτούς τους ανθρώπους εκείνη την πρώτη μέρα του χρόνου. Εμπειρίες πολλές εμπειρίες, να σας πω πως το 2020, πρωτοχρονιά, πρώτη του μηνός, μοιράζουμε σούπες με καζάνια και τσάι και έχουμε φτάσει στην Καμάρα, έχουν πάρει όλοι οι σούπες και είναι μόνο ένα λείπει, ο Κάρλος. Ρωτάω πού είναι ο Κάρλος, μου λένε είναι ξαπλωμένο στο τσιμέντο, πηγαίνω κοντά του, τον χτυπάω έτσι ελαφρά, σηκώνεται με χίλια ζόρια, ο Κάρλος είναι ένας ξεχασμένος εδώ Γερμανός που δεν τα κατάφερε ποτέ να επιστρέψει και σηκώθηκε, είχε και Πάρκισον, είχε και πάρα πολύ παγωνιά το 2020 και σηκώθηκε, του έδωσα τη σούπα, τη κοτόσουπα και το τσάι, κρατούσε τη σούπα και χινόταν η σούπα, δεν μπορούσε, με κουνούσε το κεφάλι γιατί δεν ξέρει ελληνικά, δεν μπορούσε καν να φάει και επειδή ήταν κοκαλωμένο, αλλά και επειδή έχει πάρκισον. Και εγώ πήρα τη σούπα. Τη πήγα πίσω στο καζάνι, τη γέμισα μέχρι πάνω και πήγα τόσο κοντά του και τον τάισα κουταλιά-κουταλιά, κουταλιά-κουταλιά, σαν τάιζα τα παιδιά μου. Σαν να τάιζα τη φωτεινή και τον Νίκο όταν ήταν μικρά. Αυτό έτρωγε τη σούπα τόσο λέμαργα, τόσο, τόσο όπω τα παιδιά που πεινάνε και θέλουν το ωραίο το φαγητό να το φάνε τη προσπαθούσα να κρατήσω τα μάτια μου, να κρατήσω, να τα ελέγχω τα δάκρυά μου, να μην με προδώσουν, αλλά από το ένα μάγουλο έφευγε το δικό μου το δάκρυ και από το άλλο μάγουλο απέναντι έφευγε το δικό του το δάκρυ. Όταν τελείωσε ο Κάρλος τη σούπα, είπα πάει, τελείωσε και χρονιά η δική μου. Τέτοια εμπειρία δεν θα τη ξαναζήσω. Πραγματικά πολύ όμορφα μαζί τους. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο Θεός ευλόγησε και μας έδωσε αυτό εδώ όλο το έργο να το κάνουμε μαζί τους. Γιατί είναι μεγάλη ευλογία. Είναι μεγάλη ευλογία και μεγάλη τιμή. Τιμή, πάλι σας λέω, να τρώνε το φαγητό μας. Να τρώνε το φαγητό μας, να καταδέχονται, να τους πιάνω, να τους κόβω τα μαλλιά, να τους ξηρίζω, να τους αγγίζω. Να με αγγίζουν. Να μιλάνε με τους εθελοντές, να μοιράζονται τα νέα τους. Άσχετα που μπορεί αυτά τα νέα να μην είναι τίποτα, για μας είναι τα νέα τους. Είναι, είμαστε οι φίλοι τους και είναι οι φίλοι μας. Είναι μία σχέση πολύ ιδιαίτερη. Μία σχέση, νομίζω, ουράνια. Κάθε φορά που γυρνάμε, νομίζω πως ακόμα είμαι εκεί. Και όχι μόνο εγώ και οι εθελοντές. Κάθε φορά που τρώνε αυτοί, χορταίνουμε εμείς. Κάθε φορά που ξεδιψάνε αυτοί, ξεδιψάμε εμεί. Κάθε φορά όταν του βάζω και έχει τύχει να βάλουμε και τον ορέστη μέσα στο σλιπιμπάκ, εμεί στον παγωμένο, είναι σαν να ζεσταίνομαστε εμεί. Δεν έχουμε άλλε δυνατότητε. Αυτέ είναι οι δυνατότητέ μα. Με αυτά όλα εδώ, ότι αφήνει ο Θεό, τα κάνουμε. Στα σχέδιά μα είναι να μα παραχωρήσουν ένα χώρο. Ένα χώρο μεγαλύτερο. Έχουμε εδώ στην Κολοκοτρόνη ένα, στον Άγιο Παύλο ένα χώρο, ένα σύλλογο που μας τον έχει παραχωρήσει ο Γιώργος Χοραφάς, δωρεάν. Είναι ένας μικρός χώρος που εκεί συλλέγουμε όλα τα πράγματα που μας δίνουν. Εκεί γίνονται οι σαλάτες, τα σάντουιτς, από την εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος, ε, όλα αυτά η προετοιμασία και εδώ στο σπίτι γίνεται το φαγητό όπως σας είπα και στο Ίδρυμα καμιά φορά. Ο, τα, τα μελλοντικά μας σχέδια είναι να μας παραχωρήσουν ένα χώρο για να μπορούμε να υπάρχουν επαγγελματικές κουζίνες, να μαγειρεύουμε κάθε μέρα να έχουν ένα ζεστό φαγητό κάθε μέρα, να υπάρχει κοινωνικό παντοπολείο όπως έχουμε, με τρόφιμα που συλλέγουμε δίνουμε 50 οικογένειες βοήθεια, να υπάρχει ένας, ένα κοινωνικό φαρμακείο όπως συλλέγουμε φάρμακα. Μάλιστα εχθές μου ήρθαν εικόνες, φωτογραφίες από τον Κογκό, από την Κισάσα, από τη γιατρό τη Μαρία που μόλις είχαν φτάσει πριν λίγες μέρες εθελοντές γιατροί από το Ιπποκράτιο στο Κογκό. Στείλαμε ένα ενότί, στείλαμε και φάρμακα πάρα πολλά. Και πήγαν εκεί, σε εκείνο το μικρό το ιατρείο που είχε πάρα πολλές ελλείψεις. Χαίρομαι γιατί με το τίποτα γίνεται κάτι. Η αγάπη είναι απίστευτη, δηλαδή μπορείς με το λίγο να κάνεις το πολύ. Να υπάρχει ένας χώρος εκτός από το κοινωνικό φαρμακείο, ένας χώρος υποδοχής, να κάνουμε μια ζεστή σούπα ένα χυμο, το χειμώνα, να, να έρθουν μερικοί άνθρωποι να καθίσουν, να τους ζεστάνουμε μέχρι την επόμενη μέρα να υπάρχει ένας χώρος που να μπορούν να δανειστούν ένα βιβλίο, γιατί εμείς τους δανείζουμε και βιβλία. Ξέρετε, οι άστεγοι διαβάζουν. Δεν είναι οι αόρατοι άνθρωποι. Πρέπει να καταλάβετε όταν συναντάτε έναν άστεγο έξω στον δρόμο, πώς είναι άνθρωπος της διπλανής πόρτας, πώς είχε και αυτό τη δουλειά του, είχε και αυτό το αυτοκίνητό του, είχε κανονική ζωή. Όμως όλα δεν ήρθαν στη ζωή όπως ήρθαν σε εμά. Πρέπει τουλάχιστον αν δεν μπορούμε να ρίξουμε ένα κέρμα, να ρίξουμε ένα χαμόγελο, ένα κοίταγμα. Μια φορά είχα σταματήσει στη Τσιμισκή κάτω, σε έναν άστεγο στο Κωνσταντίνο, και του είχα δώσει το φαγητό και μάλιστα εκείνη τη φορά ήταν παστίτσιο. Ο Κωνσταντίνος με έπιασε συζήτηση πώς γίνεται το παστίτσιο. Σιγά ούτε τον ένοιαζε καν πώς γίνεται το παστίτσιο. Απλώς ήθελε για να κάτσω περισσότερο μαζί του. Συζητούσαμε και κάθισα κάτω στο τσιμέντο όπως ο Κωνσταντίνος. Περνούσαν οι ανθρώποι στη τσιμισκή, τα πόδια, η σκόνη, κοιτούσα ψηλά τα πόδια, πρόσωπα θυμωμένα, βρε ούτε ένα, ούτε ένα βλέμμα, ούτε ένα βλέμμα έστω, έστω λύπησης, έστω, τι να πω, τα είχα χαμένα, αισθάνθηκα τόσο άδεια, δρεπόμουνα, όχι μόνο για αυτούς που δεν ρίξαν ένα κέρμα τον Κωνσταντίνο, αλλά Μπορεί να μην έχουν, να ρίξουν ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα χαμόγελο, περάστε, πείτε μια καλημέρα. Δεν θέλουν κάτι άλλο αυτοί οι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι που χάσαν τις δουλειές τους. Κάποιοι από αυτούς ήταν σαν και εμάς οι περισσότεροι. Και μην έχετε στο μυαλό σας πως τους αρέσει αυτή η κατάσταση. Υπάρχει και αυτή η μποέμη κατάσταση που δεν θέλουν να πάνε κάπου σε μια δομή. Αλλά αυτοί είναι πολύ λίγοι. Οι περισσότεροι θέλουν και να πάνε και να ζήσουν τη ζωή που χάσανε, να βρουν τη ζωή που τη ξεχάσανε. Οι περισσότεροι από αυτοί δεν είναι μόνο άνεργοι, αλλά είναι και ανθρώποι που τους διώξαν από τα σπίτια τους, τα αδέλφια τους, με κληρονομικά. Είναι ντροπή γιατί τώρα το 2022 με τόσα κακά που γίνονται γύρω μας να σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας. Μάμα δεν δούμε και τον αδελφό μας πώς θα δει και ο Θεός εμάς.